Αλλά πάμε στην μπάλα, λέγει. Λοιπόν, για την μπάλα λέω κι εγώ. Λοιπόν, ο Μπουγάτσας. Η ομάδα φέτος της Ντόρτμουντ. Μπουγάτσας. Δεν είχε Ήλυτες. Παίξει την μπάλα που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο με την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, ως γνωστόν, είναι ομάδα πλέον φύλλα προσκύμενη προς ανταγωνιστή μας για φέτος. Μιλάω γιατί διαχρονικά ο ΠΑΟΚ δεν είναι ανταγωνιστής του Ολυμπιακού, είναι ανταγωνιστής του Άρεως και του Ηρακλέους. Έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Τάκη το Λεμονή, ο οποίος γύρισε το σύστημα σε 4-4-2. Ναι, μπορούσε να κάνει αλλιώς. Πίεσε την μπάλα, όχι, δεν μπορούσε. Το αυτονόητο έκανε. Πίεσε την μπάλα, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Δεν κρύβω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμουν απειρ και μανία, διότι αυτό που έβλεπα μόνο ο Ολυμπιακός δεν ήταν. Δεν επιτρέπεται δηλαδή μια ομάδα που έχει τόσο μεγάλη διαφορά στο λεγόμενο budget. Budget, ναι. Να σου έρχεται στην περιοχή σου όπως μπαίνει κάποιος σε ένα οποιοδήποτε σουβλατζίδικο. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό διορθώθηκε. Ναι. Φυσικά θα πρέπει να περάσει ακόμα χρόνος, ναι, για να συγχρονιστεί η άμυνα του Ολυμπιακού, ναι, γιατί στις θυμμένες φάσεις χάνει πάρα πολλές κεφαλιές. Αμυντικά λες. Αμυντικά. Ναι. Ζώνη παίζει ο Λεμονής. Ο Αλέφαντος του είπε όχι Τάκη μου. Ναι, και εγώ συμφωνώ με το όχι Τάκη μου, αλλά άσε να το δούμε τον Τάκη μου. Η ομάδα παίζει με την μπάλα κάτω. Σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο με εξέπληξε ο Τζούρτζεβιτς προσωρινά. Θέλω να περιμένω να τον δω κι άλλο, γιατί εγώ ήμουν αυτός που έλεγα ότι να το στείλουμε πίσω με πιστωτικό σημείωμα. Ναι. Και να πάρουμε και ικανοποίηση ηθική λόγω της κοροϊδίας. Ναι. Εγώ ήμουν αυτός που το έλεγα. Όμως. Παίζοντας όπως το δεύτερο ημίχρονο σήμερα που μπήκε, μου άρεσε. Ήταν πολύ μαχητικός και μου άρεσε. Ναι. Επίσης, έχει πάρα πολύ δυνατό σουτ και εμφίβολο. Ρεμάρι έλεος, έλεγες μια ώρα. Ναι, ρε, όχι μια ώρα. Πάλι παιδί, 53 είναι ακόμα. Θα μάθει. Εντάξει. Ή Μάρτον. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας πεδίον δόξης Λαμπρών. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Η ομάδα θεωρώ ότι είναι δεύτερη. Φαντάζομαι η ΑΕΚ. Χαχαχα. Άμα μιλάτε την άλλη φορά θα κάνω και εγώ τα ίδια. Ναι, άμα διαβάζεις και ένα καλό μήνυμα κάνε. Συμφωνώ. Ναι. Τελείωσε τον υπηαγωγείο. Τελείωσε. Ωραία. Έλα. Τα παιδεία παίζει. Μπορεί να συνεχίσει ο παιδικός σταθμός. Τα παιδεία παίζει. Λοιπόν, η ομάδα είπαμε είναι δεύτερη. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Πλατανιά. Ναι. Την ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο την έχουμε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Πιστεύω οι παίκτες από εδώ και πέρα, μη έχοντας και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα επιτελέσουν το καθήκον τους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω και κάποια πράγματα, όχι για το αν είναι καλοί οι παίκτες του ή δεν ξέρω τι, για την ομάδα εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου ζω κι εγώ. Τι είπε αυτή η ομάδα? Οι άνθρωποι έχουν υπερτιμήσει, το έχω πει από την αρχή, τους παίκτες που έχουν φέρει, και λένε πολλά λόγια. Και αυτή και η παραγωγή, κύριε Βραζιλιάνε, επιτέλους. Δεν τρώγεσαι ρε άνθρωπε, δεν τρώγεσαι. Δηλαδή, εγώ σ' ακούω για να γελάω. Τι είναι αυτά που λες, θα το πάρεις το πρωτάθλημα από πού, πώς, δείξε μας να το πάρουμε κι εμείς. Αφού ξέρεις τόσα πολλά. Επίσης, άντε τρέχτε να πούμε κάτω, ο Ραγκάτσης, ράγκα παράγκα και ότι κάτσει. Α. Φέρτε το διπλό. Την άλλη Κυριακή στην Ξάνθη θα πάρετε τριπλό. Μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, θέλω να πω, συγκρατηθείτε. Μη λέτε πολλά λόγια. Αφήστε τους ανθρώπους τους καημένους που τους τυρανάτε τόσα χρόνια με τα παραμύθια να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Κανένας δεν είναι σίγουρος για τίποτα. Εγώ μιλάω για πρωτάθλημα, όχι. Και όχι ότι δεν έχω καλή ομάδα. Έχω, καλούς παίκτες έχω, αλλά ακόμα δεν μου δείχνουν αυτό που θέλω. Σήμερα, σήμερα την μπάλα που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, μόνο. Την έπαιξε με ένα ρισκαδόρικο, πώς το λένε. 4-4-2. Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή ότι για να παίξει την μπάλα ο Ολυμπιακός αυτή, ναι, που είδαμε για 25 λεπτά,
30. Τόσο. Έπαιξε με τον Τζούλτζεβιτς 4, τον Ασαριφάρτς 4, αλλά σε ένα πιο μεγάλο χώρο. Πιο ωραία. Δεξιά του. Ναι, Μαρίν και Σεμπά στις πλευρές. Ναι. Φορτούνι και Ρωμαό, ένα δεκάρι και ένα εξάρι. Σε ένα 4-4-2. Με το Φορτούνι να έρθει, κατά κάποιο τρόπο ήταν. Κατά κάποιο 4-1-3-2, κάπως έτσι. Όχι, όχι, 4-4-2 κανονικό ήταν. Ο Φορτούνης, Ρωμάο, Μαρίν, Σεμπάς. Στην ευθεία ήταν. Και μετά, 4-4-2. Και μετά όταν ας πούμε έγινε το 3-1, έβαλε ένα πιο οχτάρι. Ένα πιο οχτάρι ο Τακαλούκα, όπως το λένε. Ζηλέ. Έβαλε το ζηλέ δίπλα στο Ρωμάο και έκλεισε λίγο το κέντρο. Λοιπόν, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι την μπάλα που είδαμε στον Ολυμπιακό που ήταν πολύ καλή, ήταν με το ρίσκο πάνω. Ναι. Με μεγάλο ρίσκο πάνω. Βέβαια. Ναι. Αυτό βέβαια δεν σε μειώνει, αλλά είναι ένα θέμα ότι έπαιξε την μπάλα σου σε μεγάλο ρίσκο και μεγάλη ταχύτητα. Και με 4-4-2, ναι, ναι, ναι. Με το Φορτούνι χαφ. Ναι, εγώ σήμερα από το Φορτούνι περίμενα περισσότερα πράγματα. Κωστάκι, ήμαρτο. Ήμαρτο. Σταματάω. Τέλος. Προκλητικά, προκλητικά, διάφορος και στάσιμος. Ναι. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.